είναι κομμάτι της κοινής περιουσίας των Ελλήνων και έχει να πει πολλά σε αυτούς που θα θελήσουν να τον αφοκραστούν. Καπετάν Μιχάλη, φέραμε λίγο χώμα από την Κρήτη, από την Ασή γωνιά, από τη γειτονιά μας, από το ταπεινό χωμάτινο πάτωμα του ερυπωμένου σου σπιτιού. Είναι το ίδιο χώμα που παιδί ξυπόλυτος πατούσες. Τούτο το χώμα θα το σκορπίσουμε, να ενωθεί με το άλλο χώμα, της άλλης, της μαρτυρικής υπηρώτικης γης, για να είναι πιο στέρεο το βάθρο που θα σε στηρίξει και για να έχουν τα αγριολούλιδα της άνοιξης που θα σου κρατούν συντροφιά διπλή τρανή καταγωγή. Αντρέα, σκόρπισε σε παρακαλώ το χώμα. Καπετάν Μιχάλη, φέραμε ένα αζίλακα, δέντρο που δεν είδα σε τούτα τα μέρη. Δέντρο γνωστό σου, υπεραιωνόβιο, αϊθαλές και θεόρατο, φθάνει τα 20 μέτρα. Μετά την τελετή θα το φυτέψουμε να το έχεις μόνιμη συντροφιά σου. Ταιριάζει με τα δικά σου μεγέθη. Καπετάν Μιχάλη, στον δάσκαλο μακρύ που είναι δίπλα σου και στην απεραντοσύνη του χρόνου που θα συνυπάρχετε και στη συνομιλία που θα έχετε, να του πεις πως τον δρόμο που χαράξατε μαζί, εσύ τον συνέχισες και πως αν χρειαστεί και εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτό να του πεις. Καπετάν Μιχάλη, ο χώρος που έχει επιλαγεί να σταθείς είναι ξέγναντο. Για να μείνεις όσο γίνεται πιο ελεύθερος, να αγναντεύεις τα γύρω βουνά και από εκεί να περνάς τις θάλασσες, να φάνεις ως τη μάνα Κρήτη και ως την Ασή γωνιά που είδες το πρώτο φως και να συνεχίζεις το ταξίδι σου στην αιωνιότητα. Καπετάν Μιχάλη, σε ευχαριστώ, σε εκτιμώ, σε φιλώ. Καπετάν Μιχάλη, σου εύχομαι καλό ταξίδι στην αιωνιότητα και σε εσάς αγαπητοί γιαννιώτες και στους απογόνους σας να ευτυχείτε. Σας ευχαριστώ. Σύντομος χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο των ασυγωνιωτών, κύριο Γήπαρη Κωνσταντίνο. Εδεσιμότατοι Άγιοι Πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα Υπήρου, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου Ιωαννιτών, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Δήμαρχε Σουλίου, στρατηγέ και ταξίαρχε διοικητή της 8ης Μεραρχίας, κύριε εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και λοιπών αρχών, αδέλφια μας Μανιάτες, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, θέλω να γνωρίζετε ότι αισθάνομαι εξαιρετική τιμή που ως Έλληνας αλλά και ως κριτικός ασυγωνιώτης, συγχωριανός του ήρωα Μελαδάκη, αλλά και εκ μέρους της ασυγωνιάς και της περιφέρειας Κρήτης που έχω την τιμή σήμερα εδώ να εκπροσωπώ, μου δίδεται η ευκαιρία να αποδώσω ένα ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον ήρωά μας, στον Μιχάλη Μελαδάκη, που έχισε το τίμιο αίμα του και άφησε την τελευταία του πνοή στα ιερά χώματα της ενδόξου Υπήρου μας για τη λευτεριά της. Η Ασή γωνιά Χανίων, ναι. Η Ασή γωνιά Χανίων που γεννήθηκε ο ήρωας Μιχάλης Μελαδάκης είναι ένα από τα ηρωικά χωριά της Κρήτης που στο πέρασμα των αιώνων αδιάλειπτα κρατούσε το τουφέκι και το γιαταγάνι και αγωνιζόταν εναντίον της λογής επιδρομέων και κατακτητών με μεγάλη προσφορά σε όλους ανεξαιρέτως εθνικούς αγώνες πατρίδος μας. Την Ασή γωνιά είναι αδύνατον, έστω και από μικρή απόσταση, να τη διακρίνεις. Την κρύβουν ολοτρίγυρα, άγρια, πελώρια, βουνά, φρουρία, κύμητοι, θαρείς που τη φυλάνε. Και όσο προχωρείς και το βλέμμα σου αντικρίζει την αγριότητα των βουνοκορφών, αναρωτιέσαι αν οι άνθρωποι που κατοίκησαν αυτόν τον τόπο πήρα την αγριότητα από αυτά τα βουνά ή τα βουνά πήραν την αγριότητα της ψυχής αυτών των γιγάντων που πολεμούσαν μέρα, νύχτα, για την απόκριση των επιδρομέων και τη συντριβή των κατακτητών στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι οι άγριοι και τρομεροί τιτάνες των παραμυθιών και οι άνδρες αυτού του χωριού,
ορμούσαν για να σπάσουν τη σκλαβιά στα σίδερα και να φέρουν στο αιματόβρεχτο νησί τους τη λευτεριά. Ζωή αίματος, πικρών δακρύων, πόνου, χαράς και αυτοθυσίας. Και αυτή τη ζωή μάθαιναν από διηγήσεις γενεά σε γενεάν, σαν δάσκαλο σε σχολείο τα μικρά παιδιά. Και αντρεύεται η ψυχούλα τους και η καρδούλα τους αναπηδά. Και καθώς ο γέρος παππούς, καθισμένος στο κουτσούρι του τζακιού με τη βαριά του φωνή, διηγάται τα θρηλυκά κατορθώματα των πατεράδων τους, τον παππούδο τους, τον προγόνο τους, τα μάτια τους φέρνουν βόλτα τους στίχους του σπιτιού και αντικρίζουν τα κρεμασμένα άρματα. Ο νους τους στερουγίζει στη φωτιά της μάχης και του χαλασμού και αδειμονούν πότε θα έλθει η μέρα που τα χέρια τους θα μπορέσουν να κρατήσουν τα τιμημένα άρματα και να συνεχίσουν τους τρανούς αγώνες. Έτσι γεννιότανε, έτσι μεγάλωναν και έτσι πεθαίναν οι άντρες τα χρόνια εκείνα τα σκληρά του χωριού αυτού. Δεν υπήρχαν δάσκαλοι για να καλλιεργήσουν και να εξυψώσουν το εθνικό φρόνημα των νέων. Δεν υπήρχαν στρατιωτικοί για να διδάξουν την πολεμική τέχνη. Μα τι να τους κάνουν τους δασκάλους, όταν οι νέοι έβλεπαν τα άρματα των προγόνων τους να κρέμονται στους τοίχους, όταν οι κουβέντες και οι διηγήσεις στις αυλές είναι όλο για πόλεμο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα και για τη λευτεριά. Η ιστόρηση αυτή του γέρου καπετάνιου για τούτη και για εκείνη τη μάχη, απλή δίχως έξαρση, φέρνει ολοζώντανη την εικόνα της μάχης στο παιδικό του νου. Και όταν έλθει η ώρα και ο νιός θα μπει στη μάχη, είναι μαζί στρατιώτης και στρατηγός, ο ίδιος από μόνος του. Αυτά άκουγε και έτσι μεγάλωσε από τους ήρωες προγόνους του, παλιούς τουρκομάχους, ο Μιχάλος Μελαδάκης. Και γνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά της Υπήρου στο αίμα και στα δάκρυα, με τα οποία είναι ζυμωμένα τα βουνά και οι μαδάρες της Λεβεντογένας Κρήτης για τη λευτεριά, έπρεπε να ανταποδώσει. Να ανταποδώσει, γιατί η Ήπειρος προηγήθη στις θυσίες υπέρ της ελευθερίας και θελοντικής προσέλευσης στη δοξασμένη ελληνική Ήπειρο, επιτακτικό φαινόμενο επισφράγης του ενιαίου της ελληνικής φυλής και θαυμαστή εκδήλωση αδελφοσύνης. Γνώριζε ο Μελαδάκης ότι οι πυρώτες αγωνιστές, που δεν κρίνω σκόπιμο να αναφέρω σήμερα χάρη συντομίες του χρόνου πλην εξαιρέσεων, είχαν πολεμήσει και αφιερώσει τη ζωή τους και το αίμα τους στη Λεβεντογένα Κρήτη. Γνώριζε ο Μελαδάκης ότι στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866, μετά το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, οι ξακουσμένοι χυμαριώτες αρματολοί αδελφοί Τσικίτσιος και Πύλιος αποβιβάσκαν στο Μηλοπόταμο και πολέμησαν για την ελευθερία της Κρήτης. Γνώριζε ο Μελαδάκης ότι οι άφθαστοι πάντοτε στις θυσίες υπερσύμπαντος του ελληνισμού, γόνοι της οικογένειας Μπότσαρη, Κίτσος, Μάρκος και Αθανάσιος, τέκνα του Κώστα Μπότσαρη, αδελφού του μεγάλου Μάρκου, του ήρωος του 1821, λαμβάνουν μέρος και αυτοί στην Επανάσταση του 1866 και τον Ιανουάριο του 1867 σπείρουν τον όλεθρον στον τουρκικό στρατό στις όχθες του ρέματος της Αγίας Ρουμέλης Φακίων και τρέπουν σε φυγή τον τουρκικό στρατό που αποπειράθηκε να ανέβει στο οροπέδιο του Ομαλού. Γνώριζε ο Μελαδάκης για όλους αυτούς τους ήρωες, τους υπηρώτες που πολέμησαν στη Λεβεντογένα Κρήτη για τη λευτεριά της, μα πάνω απ' όλους ο γενναίος των γενναίων, ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης, ο περίφημος υπηρώτης πολέμαρχος που το 1828 στο φραγκοκάστελο των Σφακίων επικεφαλής σώματος 100 υπαίων και 500 πεζών πίπτουν μέχρι σενώνς για τη λευτεριά της Κρήτης, διαιωνίζοντας έτσι με την εκπληκτική αυτοθυσία τους τους ακατάλληλους δεσμούς αίματος των δύο αυτών ακραίων περιοχών της Ελλάδος, της Υπήρου και της Μεγαλονήσου Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, να είστε βέβαιοι ότι όλοι εμείς και το γνωρίζουμε και το αναγνωρίζουμε, και το ηρωικό μας χωριό, η Ασηγωνιά, αλλά και ολόκληρο η Εύαδρο Κρήτη σας ευγνωμονεί για τη θυσία τους αυτή. Δεν είναι όμως λίγο και το αίμα που έχησαν οι Κρήτες για την απελευθέρωση της Υπήρου από τον τουρκικό ζυγό στον πόλεμο του 1912-13 και έπειτα κατά τον αγώνα της Αυτονόμου Υπήρου, που μαζί με τους υπηρώτες, τα ηρωικά τέκνα της Μάνης, τους Μακεδόνες και άλλους υπόλοιπους Έλληνες πολέμησαν και θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος, αλλά ο ήρωάς μας που σήμερα φεύγει από μας και γίνεται μέρος της Πανελλήνιας, του Πανελληνίου Πανθέου, απαιτεί από μας, ως οι γονιώτες, δύο κουβέντες. Κυρίες και κύριοι,
κάτι τέτοιες μέρες σαν τη σημερινή, που βεβαίως δεν έχω πρόθεση να κάνω μάθημα ιστορίας γιατί δεν την έχετε ανάγκη, φαντάζομαι, αναρωτιέμαι και στοχάζομαι συγκινημένος το βάρος της κληρονομιάς που μας αναλογεί και που προηγούμενοι από μας μας άφησαν γιατί έτσι έπρεπε, έτσι θεώρησαν, έτσι έπραξαν και έτσι πορεύτηκαν. Σήμερα που μικραίνουν όλα, που πάσχουμε από ηθικό και πνευματικό νανισμό, στις ζωές των ανθρώπων κινούνται και οι ζωές των ανθρώπων κινούνται από το λίγο μέχρι το λίγο. Η ιστορική μνήμη γίνεται σκάλα για το υψηλό, το ιδανικό και το ωραίο. Γίνεται σωσίβιο για να αντικρίσουμε την αξιοπρέπεια του εαυτού μας στον καθρέπτη, για να μιλήσουμε δειλά αλλά με αυτογνωσία για ζητήματα εθνικής ταυτότητας, για να μπορούμε ταπεινά με την πραγματικά χριστιανική σημασία του όρου να αρθρώνουμε λίγους λόγους για το αύριο, χωρίς εγώ, χωρίς αλαζονίες, χωρίς αμοραλισμούς, χωρίς ιδιοτέλεια. Το βάρος της κληρονομιάς αυτής μας συγκινεί, μας γοητεύει και μας αναπτερώνει. Κυρίες και κύριοι, επειδή συνέβη εδώ, στα άγρια βουνά της Ηπείρου, η ηρωική μορφή του Κρήτη εθελοντή μαχητή Μιχάλη Μελαδάκη να αφήσει την τελευταία του πνοή και να ποτίσει με το τίμιο αίμα του τη γη του Πύρου, της Ολυμπιάδος, του Δωδωναίου Διός, τη γη των Βυζαντινών Δεσποτών Αγγέλων Κομνηνών, την ένδοξη ελληνική Ήπειρο, κυρίες, επειδή θυσιάστηκε για τη ελευθεριά της, επειδή έδωσε τη μοναδική του ζωή δώρο σε εμάς για να ζούμε ελεύθεροι, για αυτούς τους λόγους, το ιστορικό παρελθόν, η ιστορική μνήμη πρέπει να κηρυχθεί διατηρητέα με γόνιμη χρήση. Δαπανηρή υπόθεση η ιστορία, πολύ κόστος σε ζωές και σε αγώνα. Γι' αυτό δεν έχουμε το δικαίωμα να περιφερόμαστε σε σκιώδη εποχή χωρίς προσανατολισμούς ουσίας, με μνημεία τα ιδανικά, αμέριμνη καταστροφής και ενίοτε την βορύχη. Ή θα τους αφήσουμε ήσυχους στον αιώνιο ύπνο τους, ή θα αποφασίσουμε να τους κουβαλάμε εντός μας, στο μυαλό και στη ψυχή μας, στις πράξεις μας, στο ήθος μας, στο προσδοκούμενο, στην ευθύνη, σαν όνειρα που ξεπήδησαν από την πραγματικότητα, γιατί έτσι ένιωσαν την ανάγκη του χρέους, σαν να τρώγανε ή να πίνανε, τόσο φυσικά και αναγκαία προσέφεραν το είναι τους σε αυτή την θεϊκά πλασμένη και όλο κύματα πατρίδα την Ελλάδα μας. Είναι φανερό, αποδεδειγμένο ιστορικά, δοκιμασμένο μέσα από τους μύθους της φυλής μας, ότι η μοίρα μας χυμένο μολύβι, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα μονόδρομος στο κυνήγι της ακμής, εχθρός η φθορά, απαγορευμένη η κόπωση, επιταγή η αλήθεια, ανάγκη η ελευθερία, σκοπός σταθερός η καταπολέμηση του ψεύδους και της απατηλότητας, λάθος η λύθη, γιατί συνιστά φαυλότητα, εθνική αμαρτία, η απομάκρυση από την αλήθεια και τη συνέχεια της ιστορίας. Τέτοιες μέρες ενθυμόμαστε ότι πρέπει να εφημερεύουμε διαρκώς, πρέπει να απελευθερώνουμε το φως, να ανοίγουμε δρόμους για τον ουρανό, να καλούμε σε μυστικές συνάξεις αυτούς τους παράξενους ήρωες και να συνομιλούμε μαζί τους και να αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματα και τα παράπονά τους. Είναι μια δυνατότητα να γίνεται το ακατόρθωτο κατορθωτό. Είναι μια ευκαιρία η εμψύχωση από το παρελθόν. Είναι αδυναμία μόνο η νοσταλγία. Είναι αμαρτία ο εφησυχασμός, ο φόβος και είναι σκοτάδι η λύθη, η ανεπάρκεια, η αντιστοιχία, η αδιαφορία και είναι προδοσία η ακινησία και η στασιμότητα. Κυρίες και κύριοι, μέρες σαν τη σημερινή την τιμούμε για να θυμόμαστε ότι αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο κατακτήχθηκε με χιλιάδες θυσίες ανθρώπων. Η ελληνική σημαία που υψώνεται στην Ήπειρο, οι καμπάνες των εκκλησιών που σημαίνουν στις θρησκευτικές μας εορτές το δικαίωμα να εκφραζόμαστε και να πράττουμε ελεύθερα είναι αποτέλεσμα αγώνων και θυσιών. Την τιμούμε για να θυμόμαστε ότι οι πρόγονοί μας ηρωικοί πυρομάχοι μαχητές είχαν μέσα τους τη μεγάλη ιδέα. Την ιδέα που γαλούσχησε γενναίες γενναιών. Την ιδέα της πανελλήνιας λευτεριάς και αποτελούν σαφές υπόδειγμα του ανεξάντλητου φυτώριου της ελληνικής πατριωτικής χλωρίδας που βλαστάνει ανά τους αιώνας αυτοφυώς